Πάμε σήμερα Τρίτη να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Πικραμένο. Είναι η μέρα του σήμερα. Καλημέρα κύριε Πικραμένε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Μπορώ να δώσω κι εγώ άλλες δύο προτάσεις για άμεση απαγόρευση? Βέβαια, βάλτε κι εσείς που γυρίζει, βάλτε. Λοιπόν, ξεκινάω με ζουγανέλι. Διώξε πια το μακριμάλι για χατήρι καραφλού. Είναι ρατσιστικό το τραγούδι. Ναι. Όπως και μια το αναφέρατε με τον James Bond, νομίζω ότι δεν πρέπει να προβάλλεται πλέον ο Θουβού με το Θανάση Βέκο, διότι ταυτίζονται οι καραφλοί με τις πρακτοράτσες. Εντάξει, κύριε Πικραμένε, τι να πω, έχει χαθεί εδώ πέρα, έχουν χαθεί τα πάντα, αλλά μισό λεπτό. Με την ημέρα θα μου έρθουν κι άλλα, οπότε θα τα ξαναπώ. Ωραία. Λοιπόν, χάθηκε, από εκεί θα ξεκινήσω, η Πρωθυπουργός της Γαλλίας παραιτήθηκε. Παραιτήθηκε η Πρωθυπουργός της Γαλλίας, εντάξει, πώς το λέει, άλλαξε ο Μανολιός, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, είναι στη λογική, μην ξεχνάτε, είμαστε 6 μήνες πριν από τις ευρωεκλογές, οπότε ο Μακρόν βγήκε χθες με ένα βίντεο, έκανε τον πυγμάχο, αλλά Ρόκι Μπαλμπόα, προκειμένου έχουμε και, και τους Ολυμπιακούς Αγώνες φέτος το καλοκαίρι. Το επίπεδο τρομοκρατίας είναι στο κόκκινο. Φοβούνται ότι έτσι και γίνει μία στραβή, όχι μία στραβή με ένα σουγιά που ένας ψυχάκιας θα πει Αλλάου Ακμπάρ, κάτι πιο δυνατό, κάτι πιο οργανωμένο, αν θα μπορέσει την επόμενη μέρα να συνεχίσουν ως business as usual οι Ολυμπιακοί Αγώνες, διότι εδώ δεν μιλάμε για ένα τουρνουά ή για ένα φιλικό παιχνίδι, έτσι όλη η ανθρωπότητα θα παρακολουθεί το Παρίσι τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτός λοιπόν είναι ο μεγάλος εφιάλτης και των υπηρεσιών πληροφοριών και των αρχών ασφαλείας. Και ουδής γνωρίζει αυτή τη στιγμή ποιο είναι το εναλλακτικό σενάριο, διότι έχει βγει ο Μακρόν και έχει καθησυχάσει, υποτίθεται, την κοινή γνώμη, μην ανησυχείτε, έχουμε και εναλλακτικό σενάριο. Ποιο είναι αυτό, ουδής γνωρίζει. Παίζει ρόλο το ότι οδεύουμε προς ευρωεκλογές με τη Λεπέν να σαρώνει το κόμμα της? Εννοείται. Από εκεί και πέρα, επί του πρακτέου θα φανεί κατά πόσο θα μπορέσει ο Μακρόν να αλλάξει τη δυναμική. Βέβαια, όλες οι δημοσκοπήσεις, η κοινή γνώμη θεωρούν ότι είναι νομοτελειακή πλέον η εκλογή της Λεπέν στις προεδρικές που θα γίνουν το 27. Έτσι, έχουμε μπροστά μας ακόμα άλλα 3 χρόνια. Αλλά όπως πάνε τα πράγματα όσον αφορά την εγκληματικότητα, την καθημερινότητα, την ακρίβεια, το μεταναστευτικό, νομίζω ότι ούτως ή άλλως ο Μακρόν είναι η δεύτερη θητεία του, οπότε μην νομίζετε ότι πολυκαίγεται, κάποια θέση σε κάποιο διεθνή οργανισμό θα πάρει μετά την αποστρατεία του, όπως λέμε. Οπότε νομίζω ότι σαν όριμο φρούτο η Λεπέν θα αναλάβει την Προεδρία το 2027, εκτός απρόπτου, έτσι. Μάλιστα. Φαίνεται ότι εμπνέεται ακροατές. Ο φίλος μου ο Νίκος που έχει έρθει από την Πολωνία να ζει στο Ηράκλειο στέλνει μήνυμα τώρα. Δηλαδή, ρε παιδιά, λέει, να τα ακούσει και ο κύριος Πικραμένος, άμα γράψω ποίημα για τη μαύρη μας τη μοίρα θα κατηγορηθώ για ρατσισμό. Παναγία μου, τι έχουμε να ακούσουμε ακόμη και να δούμε. Λοιπόν, ας πάμε στα ζέοντα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν μετά το χτύπημα από τους Ισραηλινούς, εκεί όλα συγκλίνουν, σε άνθρωπο και μάλιστα συγγενή του Νασράλα, της Χεζμπολάχ, στο Λίβανο, τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα, παρότι ο Μπλίνκεν λέει ότι πάει σήμερα στο Ισραήλ, έχοντας εξασφαλίσει πράσινο φως και από Σαουδική Αραβία για ένα σχέδιο μετά στη Γάζα, αφού την ισοπεδώσουμε. Καταρχάς, αυτός που δολοφονήθηκε εχθές ήταν ο επιχειρησιακός διοικητής των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολά, οι οποίες έχουν τον τίτλο «Δυνάμεις Ραντουάν». Γιατί λέγονται Ραντουάν? Ήταν το ψευδόνυμο του Ιμάντ Μουγνίε, δηλαδή του επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χεζμπολά, που δολοφονήθηκε το 2008 στη Δαμασκό. Ο συγκεκριμένος λοιπόν που δολοφονήθηκε χθες έφυγε με αυτοκίνητο γιοταρχή από το χωριό του, συνοδευόμενος μάλλον με τον οδηγό του ήτανε, και καθοδόν χτυπήθηκε κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης της Μοσάτ και της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι μέσα στο Λίβανο, στο νότιο Λίβανο, συντηρεί ακόμη η Μοσάτ
Μοσάδ και το Ισραήλ γενικότερα, δίκτυο Human Intelligence, δηλαδή πληροφοριοδοτών επί του εδάφους, οι οποίοι ανα πάσα στιγμή τους ενημερώνουν ποιος φτάνει πού και ποιος φεύγει από πού. Αυτό αποτελεί μία άμεση πρόκληση προς τον Ναστράλα, διότι πρόκειται, νομίζω έχει παντρευτεί, ο Θανόν είχε παντρευτεί την αδελφή του, ήταν κουνιάδος μάλλον με τον Ναστράλα, και μετά το χτύπημα που έγινε πριν από μερικές ημέρες κατά του Αρούρι, ο οποίος ήταν υπό την προστασία της Χεσμπολά, διότι η Νότια Βηρητός είναι, όπως ξέρουμε, το προπύργιο της Χεσμπολά. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε δύο χαστούκια, για να το πω λαϊκά, προς τον Ναστράλα, ότι ο Λίβανος για το Ισραήλ γίνεται σουρωτήρι, μπορούμε να σε χτυπάμε και εκτός και εντός έδρας. Για να μπορέσει λοιπόν να σώσει το δημόσιο πρόσωπό του ο Ναστράλα, διότι ο Ναστράλα δεν είναι κανένα παιδάκι, έτσι. Λοιπόν, θα προχωρήσει σε αντίστοιχα χτυπήματα, τα οποία δεν νομίζω να είναι μόνο αντιαρματικά σε κάποιους σταθμούς συλλογής πληροφοριών, ενδεχομένως να στοχεύσουν σε διοικητές ταξιαρχιών ή άλλων μείζωνο σχηματισμών στο Βόρειο Λίβανο. Είμαστε ακόμα στη λογική, κύριε Σαχίνη, σε χτυπώ με χτυπάς, αλλά δεν θα ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας, διότι δεν συμφέρει και τους δύο. Άρα μπαίνουμε σε μία φάση στοχευμένων δολοφονιών εκατέρωθεν, ενώ την ίδια στιγμή μέσα στη Γάζα, στο κεντρικό και νότιο τομέα, έχουμε τέσσερα τάγματα της Χαμάς που κάνουν τη λεγόμενη πόρτα-πόρτα πόλεμο με τους Ισραηλινούς. Αυτό γίνεται στην κεντρική Λωρίδα, και στη νότια Λωρίδα προς τον Χαν Γιουνίς και προς τη Ράφα έχουμε άλλα τέσσερα τάγματα, τα λέω με βάση τις πληροφορίες των Ισραηλινών, που εκεί ακόμα έχουμε τις επιχειρήσεις εκαθαρίσεων. Και μιας και είχατε χθες τον κύριο Μίχα και την Παρασκευή τον κύριο Αϊφαντή και μιλούσατε για την Ερυθρά Θάλασσα, για όσους θέλουν να ενημερωθούν τι θα αντιμετωπίσει η ελληνική φρεγάτα, είτε η Ίδρα είτε οι Σπέτσες, που θα πάει η Ερυθρά Θάλασσα, το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατιωτικών Σπουδών Μελετών που βρίσκεται στην Ουόσιγκτον έβγαλε χθες μία έκθεση με όλη την γκάμα βαλιστικών πυράβλων και πυράβλων κρούζ θαλάσσης, δηλαδή εδάφους επιφανείας, τους λεγόμενους αντιπλοϊκούς, που διαθέτουν αυτή τη στιγμή οι Χούτι. Αν λοιπόν στο Πεντάγωνο θέλουν να από περιέργεια να δούνε τι τους περιμένει, καλό θα είναι να κατεβάσουν σε PDF τη μελέτη. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, κύριε Πικραμένη, υπάρχει μια πραγματικότητα. Οι Χούτι σε μια απόσταση 2.000 χιλιομέτρων από τη διόρυγα του Σουέζ έχουν τι καταφέρει να αλλάξουν τις μεταφορικές διόδους και οι έχοντες το προνόμιο το εις μεταφοράς να ανεβάζουν τα ναύλα. Ωραία πράγματα. Ακριβώς. Και επειδή έχω συγγενικό μου άνθρωπο που εργάζεται στα πετροχημικά, γνωρίζει, αν θέλετε, όχι επί του εδάφους, επί της θαλάσσης, ακριβώς πώς αντιδρούν αυτή τη στιγμή όχι μόνο οι ναυτιλιακές με τα κοντέινερ, αλλά και οι άλλες με τα λεγόμενα πετροχημικά προϊόντα, που πλέον ασφάλιστρα Νότια Αφρική έχει αλλάξει όλος ο εμπορικός ρους όσον αφορά την ναυτιλία. Τώρα κοιτάξτε, υπάρχει μια συζήτηση για το σχέδιο διαχείρισης στη Γάζα. Ο Μπλίνκεν λέει ότι πήρε και πράσινο φως από τη Σαουδική Αραβία για την επόμενη μέρα, the day after, αλλά με 23.000 νεκρούς και με πλήρη καταστροφή οικιστικών ιστών, υποδομών, σοβαρά τώρα μιλάμε για ανοικοδόμηση, τι θα κάνουν 2,5 εκατομμύρια, πού θα πάνε? Αυτή τη στιγμή από ό,τι είδα, φανταστείτε ότι μιλάμε για 2,3 εκατομμύρια είναι ο πληθυσμός στη Λωρίδα της Γάζας, 1,9 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί. Δηλαδή αυτοί που βρίσκονται, αν το πούμε, στα σπίτια τους ακόμα, είναι γύρω στις 300-400 χιλιάδες. Όλοι οι άλλοι είναι στα αντίσχηνα του ΟΗΕ. Αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο, την Πέμπτη το βράδυ δηλαδή, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ έκανε μία εισήγηση στην οποία ουσιαστικά λέει ότι εμείς στο day after, αυτό που είπατε πριν από λίγο, θα έχουμε
το αποκλειστικό δικαίωμα ανά πάσα στιγμή για λόγους ασφαλείας να επεμβαίνουμε στη Γάζα, κάτι που κάνουν ήδη δηλαδή στη Δυτική Όχθη ανά πάσα στιγμή. Από εκεί και πέρα, εντός της Γάζας, στο day after, θα υπάρχει μια αστυνομία η οποία θα είναι κάτι υβριδικό, και λίγο κυανόκρανη και λίγο Άραβες, ενδεχομένως και κάποιος τουρκικός λόχος. Από εκεί και πέρα, η καθημερινότητα, αυτό που ονομάζουμε η δημόσια διοίκηση, οι υπηρεσίες προς τον πληθυσμό, τον όποιο πληθυσμό, θα πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι μέσα από ένα κουμπαρά που θα δημιουργήσουν οι χώρες του κόλπου. Όλα αυτά βέβαια που σας λέω είναι σενάρια που πέφτουν στο τραπέζι του Νετανιάχου χωρίς να υπάρχει διεθνής διαβούλευση. Ρίχνουνε, αν θέλετε, το τυράκι να δούνε αντιδράσεις, ποιοι μπορούν να μπουν στο παιχνίδι, αλλά υπάρχει και αυτό που λέτε εσείς, ότι αυτά προϋποθέτουν να υπάρχουν και σπίτια για να μπορεί ο άλλος να βάζει το κεφάλι του από κάτω από το ταβάνι. Εδώ πλέον υπάρχει ένα τεράστιο μπαζοχώρι. Άρα ποιος θα αναλάβει την ανοικοδόμηση και τι θα γίνει με τα υπολείμματα της Χαμάς? Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Θα πεθάνουν μέσα στα τούνελ? Θα βγουν από τα τούνελ και θα φύγουν ως πρόσφυγες σε τρίτες χώρες? Όλα λοιπόν είναι ρευστά και ουσιαστικά κάνουμε σχέδια επί χάρτου, τίποτα παραπάνω. Δεν μου λέτε, κύριε Πικραμένε, αποκλείεται ο βασικός αρχικός σχεδιασμός από μια μερίδα της κυβέρνησης που είχε διαρρεύσει να είναι επιτάπητος, δηλαδή ο πλήρης εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τη λωρίδα της Γάζας, αρχίσουν και επικισμοί στα ασφαλισμένα σημεία από τους Ισραηλινούς και με τη λογική ότι δεν υπάρχουν πια υποδομές, σηκωθείτε και φύγετε από εδώ? Ναι, και πάτε πού? Πάτε στην Ελλάδα, πάτε σε αφρικανικές χώρες, αυτά διαρρέουν οι Ισραηλινοί. Ναι, με αντάλλαγμα τι? Δηλαδή αυτό θέλω να πω, ο Σίση τι έχει να κερδίσει το να έχει 1,5 εκατομμύριο μια παραγκούπολη για παράδειγμα στα σύνορα στο Σινά? Οι υπόλοιποι είδατε τι γίνεται με το θρόνο της Ιορδανίας. Τρέμει ο Αμπτάλα να έρθουν νέοι Παλαιστίνοι, πόσο μάλλον άνθρωποι που θα είναι στο σκληρό πυρήνα της Χαμάς, στην Αμάν. Γι' αυτό σας λέω ότι μάλλον θα πάμε σε μια παρατεταμένη κατάσταση όπου ο ΟΗΕ μαζί με ένα κουμπαρά που θα φτιάξουν οι Άραβες θα ταΐζει ουσιαστικά στα τσαντήρια, διότι για τσαντήρια μιλάμε, εκεί στα σύνορα πάνω κάτω της Ράφα, μια κατάσταση που κάποια στιγμή θα φτάσει στο μη παραπάνω, οπότε θα προσπαθήσουν και οι Άραβες με κάποιο τρόπο, βάλε και τους Ευρωπαίους στη λογική ότι έχουμε προβλήματα με τη μετανάστευση, είδατε χθες τις δηλώσεις και του Έλληνα Πρωθυπουργού, να υπάρξει ένας διαμερισμός δεξιά-αριστερά με κάποιο τρόπο αυτός ο πληθυσμός να διασκορπιστεί. Δεν νομίζω ότι οι Ισραηλινοί θα αποδεχτούν την επιστροφή στο status quo είτε με Χαμάς είτε χωρίς Χαμάς. Οπότε να ξεχνάμε τη Γάζα, τη λωρίδα της Γάζας, έτσι όπως την ξέραμε. Θα πάμε σε ένα τελείως σκηνικό, δεν έχει καθοριστεί 100%, αλλά υπάρχει μια δυναμική για μια ριζική αλλαγή. Μάλιστα. Για λέτε λίγο στα ελληνοτουρκικά και θέλω να μου πείτε τι διαβάζετε στο παρασκήνιο των συναντήσεων Μπλίνκεν με Χακάν Φιτάν Ερντογάν και Μητσοτάκη στα Χανιά. Θέλω να κάνω μια υποσημείωση. Ενώ δεν έχει εξηγηθεί ακόμη γιατί θέλουμε διακαώς τα F-35, που σηκώνει πολύ κουβέντα, αλλά αυτά λέμε ότι θέλουμε, για την ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ναι μεν θα τα πάρετε, αλλά πάνε όλο και πιο πίσω τις ανακοινώσεις. Θέλω να θυμίσω σε κάποιους, γιατί μου στείλαν μηνύματα, ότι η Τσεχία που αιτήθηκε με λόρ 4 μήνες αργότερα από την Ελλάδα τα F-35 έλαβε έγκριση από τον Ιούνιο του 23, εμείς περιμένουμε, αλλά εγώ νομίζω ότι το πραγματικό κατόρθωμα εδώ είναι άλλο. Ότι το θέμα των τουρκικών F-16 έχει συνδυαστεί πια μόνο με την ένταξη Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και όχι με την επιθετικότητα, το ξεχάσαμε αυτό, της Άγκυρας σε Αιγαίο και Κύπρο. Θυμίζω ότι οι Αμερικανοί γερουσιαστές το βέτο που έθεταν για τα τουρκικά F-16 ήταν για να σταματήσει να απειλεί και να προκαλεί σε Αιγαίο και Κύπρο. Να μην υπερίπταται, να μην κάνει. Παπάει αυτό, έφυγε. Τώρα η μόνη σύνδεση είναι. Θα πάρει τα F-16 αλλά βάλε και τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Κάνω λάθος? Μα έφυγε αφού έχουμε υπογράψει τη διακήρυξη των Αθηνών, κύριε Σαχίνη. Ποιος πυροβολεί τα πόδια του, μόνος του?
Μην ξεχνάτε ότι είμαστε ήδη στη δεύτερη-τρίτη μέρα του θαλασσόλικου. Ξέρετε τι γίνεται στο Αιγαίο? Πριν από μερικές ημέρες η σημερινή εφημερίδα της Κύπρου έβγαλε δορυφορικές εικόνες για την εκφόρτωση βαρέων οπλισμών στο λιμάνι της Αμοχώστου. Αυτά συμβαίνουν καθημερινά. Πόσοι τα καταγράφουν, πόσοι τα δημοσιεύουν. Όσον αφορά αυτό που λέτε με τα F-16 το παζάρι, γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τη Σουηδία. Εσύ πρώτα θα το περάσεις από το Κογκρέσο, όχι, εσύ πρώτα θα το περάσεις από την Άγκυρα. Θα το περάσω, αλλά θα σεβαστείς αυτό που μου είπες την προηγούμενη φορά? Αυτό το ανατολίτικο παζάρι γίνεται. Ποιος θα βάλει πρώτος την υπογραφή και αν θα το τηρήσει ο άλλος? Δεν υπάρχει καμία σχέση με τα F-35, τα οποία από ό,τι διαβάζω, όποιος οπλισμός θα έρθει μετά το 2030 και στην τελική σε ποιο επιχειρησιακό σχεδιασμό εντάσσονται τα F-35. Μη θυμάστε ότι για τα Ραφάλ ο αρχηγός ΓΕΑ ενημερώθηκε από την τηλεόραση. Δεν υπήρχε κανένα σχεδιασμός. Θέλω να πω ότι αυτό που ονομάζουμε διπλωματία των εξοπλισμών, έτσι όπως το φαντάζεται ο κάθε Έλληνας πρωθυπουργός, διότι δεν έχουμε Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, δεν υπάρχει θεσμική θωράκη στη χώρα. Ένας πρωθυπουργός αποφασίζει διατάσει και από εκεί και πέρα προωθεί τις εντολές στα κατώτερα κλιμάκια. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν υπάρχει συνεννόηση μακροχρόνια με τα επιτελεία, το είπε χθες και ο κύριος Μίχας, καταλαβαίνετε πώς γίνονται οι αγορές, τα deals, οι επαφές, και από εκεί και πέρα θα μας κοστίζουν οι παρελάσεις πάρα πολύ ακριβά, διότι μόνο για παρελάσεις πλέον είμαστε. Δεν μιλάει κανένας για πολεμική προετοιμασία ή, όπως το είπατε χθες, οικονομία πολέμου. Να σας πάω, λέει, ακόμη πιο πίσω, Δημήτρης από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Πικραμένε. Τα F-16 είχαν συνδεθεί με τους S-400, όχι μόνο με τις παραβιάσεις. Τα ξεχάσαν όλα, λέει, αυτά. Πάνε. Οι οποίοι S-400 σήμερα νομίζω το πρωί έχουν ενεργοποιηθεί στα πλαίσια του θαλασσόλικου. Τα έγραφε και η κύρα Αδάμ την Κυριακή στη Δημοκρατία, τόσο για Ζουράφα στο Βόρειο Αιγαίο, όσο και ανατολικά της Ρόδου προς Καστελόριζο. Θέλω να πω ότι εδώ πέρα το παπατζιλίκι και το δούλεμα που γίνεται πλέον δεν κρατιούνται ούτε τα προσχήματα. Βλέπετε λοιπόν πως οι Αμερικάνοι έχουν ξεχάσει τα πάντα. Και την επαφή Ερντογάν με Πούτιν και το διπλό παιχνίδι που γίνεται με την Ουκρανία και το ότι χρηματοδοτείται, διάβαζα εχθές ότι από τα καταστήματα, αυτό που ονομάζουμε τα γραφεία συναλλάγματος στην Τουρκία, 20 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο είναι η χρηματοδότηση της Χαμάς από τα ανταλλακτήρια που βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη. Ο Μπλίνκεν που συναντήθηκε με τον Φιντάν, διότι όταν λέμε Φιντάν εννοούμε ο ΑΗ διοικητής της ΜΙΤ, του έκανε την ελάχιστη ερώτηση: ρε παιδιά, τι γίνεται εσείς? Εσείς δεν είσαστε οι νταβατζίδες της Χαμάς από το 2012? Πού είναι οι κυρώσεις? Πού είναι οι πιέσεις προς το καθεστώς του Ερντογάν? Όλα αυτά μπαίνουν κάτω από το χαλί, διότι πρέπει να γίνει η μπίσνα με F-35 και με F-16, πρέπει η Σουηδία να μπει στο ΝΑΤΟ, δηλαδή μιλάμε για την υψηλή στρατηγική και αφήνουμε τα υπόλοιπα, τα οποία είναι αυτό που λέμε να μην χαλάσει το καλό κλίμα. Λοιπόν, έτσι λειτουργούν οι Αμερικάνοι. Όσον αφορά την επαφή Μητσοτάκη-Μπλίνκεν, ουσιαστικά πέρασε να πει μια καλησπέρα από ό,τι καταλάβατε. Δεν υπήρξε κάποια επαφή σε επίσημο επίπεδο σε κάποιο κυβερνητικό κτίριο και δεν ξέρω και κατά πόσο μπορούν να γίνονται τέτοιες επαφές σε ιδιωτικές κατοικίες, διότι πρέπει να πληρούνται και κάποιες συνθήκες ασφάλειας, όπως καταλαβαίνετε. Από εκεί και πέρα, εγώ είδα σε μια φωτογραφία τον Ερντογάν να είναι συνοδευόμενος από το διοικητή της ΜΙΤ, τον Καλίν, και τον Υπουργό Εξωτερικών. Και από την άλλη μεριά, σε μια ιδιωτική κατοικία στα Χανιά, να είναι ο Πρωθυπουργός με κάποιους δικούς του ανθρώπους, χωρίς να συμμετέχει ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας. Αλήθεια υπάρχει στην Ελλάδα? Να μην συμμετέχει ο διοικητής της ΕΕΠ, δηλαδή από τη μία έχει ένα κράτος, Τουρκία, που λειτουργεί πολύ θεσμικά και με το πρωτόκολλο, και από την άλλη είμαστε στη χαλαρότητα με τη δική μας την παρέα, τους άνθρωπους. Αφού είμαστε φίλοι εμείς. Οι καλύτεροι φίλοι των Αμερικανών. Ναι, αλλά
Αν είμαστε φίλοι, από ό,τι είδα, είδα και γυναίκα, είδα και παιδί, είδα δηλαδή Airbnb κατάσταση, δεν είδα εξωτερική πολιτική. Είδα Airbnb, δηλαδή μόνο την ψησταριά που δεν ανοίξαμε να βάλουμε τα κάρβουνα, να ψήσουμε και κανένα... Τι να πω δηλαδή. Εντάξει, είχαμε αντικριστά εμείς εδώ. Δεν έχουμε τα παϊδάκια που λέτε εσείς, κύριε Πικραμένα. Για πείτε μου, να κλείσουμε με την εσωτερική πραγματικότητα, διότι ήσασταν από αυτούς που φωνάζατε για τα κενά ασφάλειας και το ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι φτερό στον άνεμο. Εντάξει, γύρισε ο Iron Mike. Έτσι γράφει ο φιλικός τύπος σήμερα της κυβέρνησης. Ο Iron Mike στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πάει για ριζική ανασυγκρότηση, αναθεώρηση περιπολιών, θα κόψει τη φύλαξη από τους επίσημους, τα ακούω 4 χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει, τι λέτε? Κύριε Σαχίνη, πότε γίνανε οι τελευταίες εκλογές? Τον Ιούνιο του 23. Στο συγκεκριμένο Υπουργείο μέσα σε 7 μήνες, 8 μήνες έχουν αλλάξει 2 Υπουργοί και πάμε τώρα για τον τρίτο. Από το νότι της Πάτμου περάσαμε στον οικονόμου, ο οποίος ήταν τελείως άσχετος με τα θέματα της ασφάλειας, έτσι. Λοιπόν, και τώρα επιστρέφουμε στον άνθρωπο που υποτίθεται ότι συνέλαβε και εξάρθρωσε τη 17 Νοέμβρη. Ένας αστικός μύθος, διότι αν δεν ήταν η Scotland Yard και η τεχνογνωσία των Αμερικανών, ακόμα θα ψάχναμε τον Κουφοντίνα και τον κάθε Κουφοντίνα. Τέλος πάντων, το πρόβλημα δεν είναι να αλλάξει τον Υπουργό και τον Υφυπουργό, αυτό που λέμε πολιτική ηγεσία. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει 2 προβλήματα. Έχει ένα πρόβλημα στα χαμηλά κλιμάκια, όπου εκεί υπάρχει μεγάλη απογοήτευση, υπάρχει χαμηλό ηθικό, υπάρχει αποστελέχωση αστυνομικών τμήματων, δεν υπάρχουν περιπόλους, δεν βγαίνουν τα περιπολικά έξω. Δεν μιλάμε για τις μηχανές, τους ζητάδες και τις άλλες τις ομάδες. Μιλάμε για τα περιπολικά της άμεσης δράσης. Γίνεται τώρα μια προσπάθεια από ό,τι διάβασα να φύγουν 100 αστυνομικοί. Σιγά τα ΟΑ. Το πρόβλημα είναι σε χιλιάδες, δεν είναι σε κάποιες εκατοντάδες. Θα μπορέσει λοιπόν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης να αφαιρέσει όλο το προσωπικό εκτός από κάποιους πολύ ευαίσθητους στόχους, π.χ. εισαγγελείς που χειρίζονται ευαίσθητες υπηρεσίες, συγγνώμη, υποθέσεις. 1.500-2.000 αστυνομικοί όχι να φύγουν από τους VIP και να χωθούν να φυδιάζουν σε γραφεία, να βγουν στο πεζοδρόμιο για συλλογή πληροφοριών, για πρόληψη και καταστολή εγκλήματος. Θα μπορέσει να σπάσει η ΕΕΠ σε 2 υπηρεσίες, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Να φύγουν οι αστυνομικοί από την ΕΕΠ να επιστρέψουν στην Ελλάς. Αυτά τα πράγματα θα γίνουν κάποια στιγμή. Και κάτι άλλο. Το θεωρείτε λογικό σε μια χώρα να υπάρχουν 3 συστήματα συνακροάσεων, ένα για την ΕΕΠ, ένα για την αντιτρομοκρατική και ένα για τη ΔΙΔΑΠ, ενώ σε άλλες χώρες όλα αυτά βρίσκονται σε μια ενιαία εγκατάσταση για να μην υπάρχουν διαρροές και συγκοινωνούν τα δοχεία, πράγματα δηλαδή δομικά. Μα άρα, κύριε Πικραμένε, τώρα συγγνώμη, είναι ερώτημα αυτό και σας έχω από τους σοβαρότερους αναλυτές σε ζητήματα ασφαλείας. Πώς είναι μια ομάδα οτακουστών θα πιέζει και θα εκβιάζει την άλλη ομάδα οτακουστών? Δεν καταλαβαίνετε γιατί είναι 3 υπηρεσίες? Χαίρομαι πολύ, εγώ το καταλαβαίνω. Αυτό λέμε, εκεί θέλω να καταλήξω. Αν λοιπόν ο κύριος Χρυσοχοΐδης επιστρέφει για μια απλή διαχείριση, μην ξεχνάτε ότι έχουμε εκκρεμεί και η προμήθεια για τη Μοτορόλα, διότι με το τέτρα του Λαβράνου έχει τελειώσει η υπόθεση. Εκκρεμεί και υπόθεση, αν θυμάστε, με τις κάμερες που πρέπει να φέρουν οι αστυνομικοί προκειμένου να καταγράφονται οι συλλήψεις και οι οποιασδήποτε άλλες δραστηριότητες. Άλλα λοιπόν, έχουμε εξελίξεις, έχουμε νέες αγορές. Το θέμα είναι, ο κύριος Χρυσοχοΐδης πήγε εκεί για να βάλει το μαχαίρι πραγματικά στο κόκαλο και να πάμε για ριζική αλλαγή, ή πάμε για μία απλή διαχείριση επικοινωνιακή και εν ώψη των ευρωεκλογών, διότι έχουν μεγάλη διαρροή ψήφων από τη λεγόμενη λαϊκή δεξιά? Οψόμεθα. Μου στέλνει κάποιος εδώ ένα μήνυμα και μου λέει, πείτε στον κύριο Πικραμένο, ναι, ότι καλό είναι να κάνει μία έρευνα για το προσωπικό, διότι ένα κομμάτι είναι η διάθεση στους επώνυμους, επισήμους και πάει λέγοντας. Το πιο σοβαρό ζήτημα είναι άλλο. Πώς να κάτσει, λέει, το προσωπικό εδώ,
όλοι δηλώνουν και φεύγουν, ακούστε το αυτό, στη Frontex από τη Φιλανδία μέχρι τα παράλια της Βορειοδυτικής Αφρικής υπηρεσία, διότι είναι 5 και 6.000 ευρώ. Σιγά μην κάτσουν, λέει, εδώ. Σωστά. Το ξέρατε αυτό εσείς? Σωστά. Ότι υπάρχουν άλλοι μισθοί και υπάρχουν. Μου γράφει εδώ, ακούστε. Αυτό είναι γνωστό. Ακούστε, αλλά μην ξεχνάτε. Μισό λεπτό, ότι... κύριε Επικραμένε, μου γράφει ο άνθρωπος σε υστερόγραφο. Το 60% λέει του προσωπικού, αν το ψάξετε, στη Frontex είναι Έλληνες, Ρουμάνοι και Βούλγαροι, είτε αστυνομικοί, είτε λιμενικοί, είτε άλλων ειδικών κλάδων. Ναι, οκ, okay, αλλά αν δείτε την αντιστοιχία πληθυσμού και αριθμού αστυνομικών, η Ελλάδα είναι από τις πρώτες θέσεις. Θέλω να πω ότι έχουμε αστυνομικούς. Δεν είναι ότι μας τις πήρε, τους πήρε η φόρμα. Μα δεν λέει ο άνθρωπος. Πώς θα τους γυρίσουμε πίσω. Δεν λέει ότι δεν έχουμε. Λέει ότι έχουν πάρει το ονοματιό τους και την έχουν κάνει για άλλες πολιτείες. Αυτό λέει. Ναι, ωραία. Τι ποσοστό είναι αυτό στο σύνολο? Λοιπόν, ας τα βρούνε μέσα στο Υπουργείο. Θεωρείτε εσείς σοβαρό πράγμα, κύριε Σαχίνη, οι 105 Κροάτες του Ιουλίου στη Νέα Φιλαδέλφια να έχουν φύγει από την Ελλάδα? Συγγνώμη, για ποιο λόγο τους συνέλαβαν εκείνο το βράδυ? Επειδή σκότωσαν το Μιχάλη? Όχι, τους συνέλαβαν διότι συμμετείχαν σε βία επεισόδια, για δολιοφθορές, για χτυπήματα, για μαχαιρώματα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν? Αυτό δεν δείχνει ότι η χώρα είναι ένα πάχαλο? Δηλαδή, ελάτε, διασχίστε την κακαβιά, φτάστε μέχρι τη Φιλαδέλφια, κάντε τα όλα χήμα και μετά από 1,5 μήνα θα επιστρέψετε στα σπίτια σας. Αυτό το πράγμα, αυτή η εικόνα προς τα έξω, είναι ό,τι χειρότερο για ένα κράτος δικαίου. Για να μην μιλήσουμε για τα υπόλοιπα. Δηλαδή... Λοιπόν, μα θέλω να πω ότι πόσες άλλες υποθέσεις έχουμε με τους αστυνομικούς που έχασαν τη ζωή τους, τι θα γίνει με τη λεγόμενη οργανωμένη οπαδική βία? Είδατε τις καταγγελίες Κούγια προχθές? Εντάξει, τώρα το να πόλεμο γίνει... που έχει ανοίξει. Εντάξει, θέλω να πω, να όλα γίνει πολιτικό αυτά, θέμα. Μάλιστα, είναι η τραγωδία αυτής της χώρας. Είναι πολιτικό θέμα. Οι αποφάσεις διαιτητή, καλές ή κακές, δεν το σχολιάζω εγώ αυτό. Στημένες ή ξεστημένες, αλλά γίνει μείζον πολιτικό θέμα αυτό. Δεν μιλάω για το θέμα. Μιλάω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο σημείο συγκεκριμένος δικηγόρος πολύ γνωστός να κατηγορεί π.χ. τον ανιψιό του Έλληνα Πρωθυπουργό ότι μπαινοβγαίνει και έχει συναντήσεις, πόσο είπε, 36 φορές συναντήθηκε με μεγάλο εγκληματία στη φυλακή. Πέσανε βέβαια αγωγές, πέσανε εξώδικα από τον κύριο Δημητριάδη. Αλλά βλέπετε λοιπόν σε τι κατάσταση, αρρωστημένη ατμόσφαιρα βρίσκεται η χώρα. Το είπα και στην προηγούμενη φορά ότι το 2024 είναι ουρά του 23, θα είναι χειρότερο από το 23 το 24, διότι όλα αυτά οριμάζουν και δεν φαίνεται να υπάρχει βούληση, είτε πολιτική είτε θεσμική, από την εισαγγελία να αλλάξουν τα πράγματα. Και γιατί αναφέρομαι στην εισαγγελία? Διότι προχθές έγινε ουσιαστικά μια πραξικοπηματικού χαρακτήρα για μένα πράξη, ήτανε η απαλλαγή από το πειθαρχικό της κυρίας Βλάχου, που ήταν η πρώην εισαγγελέα. Συγγνώμη, γιατί λέτε πραξικόπημα? Απεφάνθη το συμβούλιο. Με συγχωρείτε, κύριε Επικραμένε. Δηλαδή, μισό λεπτό. Θα αφαιρέσουμε το δικαίωμα στους δικαστές να αποφασίζουν και θα κάνουμε ό,τι θέλετε εσείς ή εγώ? Λοιπόν, εγώ μίλησα με πολύ γνωστό ποινικολόγο, δεν θα πω το όνομά του γιατί θα φανεί ως διαφήμιση, και μου είπε: στην εισαγγελία μπορεί να υπάρχει ιεραρχία, αλλά την ίδια στιγμή η άποψη είναι ενιαία. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι αν αύριο η εισαγγελία ασκήσει ποινικές διώξεις για την υπόθεση π.χ. του Predator, αλλά και το παράλληλο σύστημα με την ΕΕΠ, μου το είπε ποινικολόγος, μου λέει, η κυρία Βλάχου από τη στιγμή που έχει απαλλαγή όσον αφορά το πειθαρχικό κομμάτι, δεν θα μπορεί να έχει καμία επίπτωση όσον αφορά το ποινικό κομμάτι. Άρα ελέγχθηκε πειθαρχικά, κρίθηκε Μπράβο. Ότι είναι καθαρή, τέλος. Τι το Μπράβο. Συζητάμε? Που σημαίνει ότι ποινικά δεν μπορεί να προκύψει αύριο κάτι άλλο το οποίο θα ακυρώσει το πειθαρχικό, διότι πρόκειται για απόφαση όλης της εισαγγελίας ως θεσμού. Μάλιστα. Αν λοιπόν η κυρία Βλάχου π.χ. η οποία υπέγραφε κάθε 2 μήνες την ανανέωση συνακρόασης του τάδε αρχηγού, του τάδε επιχειρηματία, του τάδε δημοσιογράφου, από τη στιγμή που έχει απαλλαγή πειθαρχικά,
ούτε ποινικά μπορεί να σταθεί. Ωραία, και τι αυτό. Ελάτε όμως που η υπογραφή της εισαγγελέως είναι η πεμπτουσία της υπόθεσης των συνακροάσεων. Μισό λεπτό, κύριε Πικραμένα, μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε και στοιχειοδός. Αφή στιγμή ελέγχθηκε πειθαρχικά και κρίθηκε εντάξει. Εμείς τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή. Με το ζόρι, θα σας πει κάποιος. Και δεν εφάρμοζε την νομοθεσία κακή, κάκιστη. Δεν εφάρμοζε την νομοθεσία που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε συντάξει την επομένη των πρώτων εκλογών. Από τη στιγμή που έχει εκριθεί ότι δεν υπάρχει πειθαρχικό παράρτημα, σημαίνει ότι ό,τι συνέβη είναι με βάση το νόμο. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να σταθεί ούτε ποινικό αδίκημα. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Διότι η ίδια η εισαγγελία ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ακυρώνει πρακτικά ακόμα και το ποινικό κομμάτι. Διότι ως λογική δεν στέκει αυτό το πράγμα. Τι έπρεπε να γίνει λοιπόν? Θα έπρεπε μέχρι να ολοκληρωθεί το ποινικό κομμάτι, ενώ τη δίωξη, όχι τις δίκες που θα γίνουν όταν γίνουν, θα έπρεπε να, πώς το λένε, η δικαιοσύνη, μάλλον η εισαγγελία, να περιμένει πώς θα εξελιχθεί ποινικά και μετά να προχωρήσει ο πάντως πειθαρχικός. Η ισχύουσα νομοθεσία λέει ότι η πειθαρχική διαδικασία δεν επηρεάζει την ποινική διαδικασία. Εσείς λέτε ότι αυτά ισχύουν. Δεν την επηρεάζει, αλλά ο ποινικολόγος μου είπε, πολύ γνωστός, δεν υπάρχει περίπτωση εισαγγελέας αύριο, έχοντας λάβει υπόψη του την πειθαρχική ετιμιγορία, να ασκήσει ποινικά δίωξη. Διότι η εισαγγελία είναι μία και ενιαία. Μάλιστα. Δεν πρόκειται δηλαδή να αυτοαναιρεθούν μεταξύ τους. Τέλος. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό, διότι σας λέω, ουσιαστικά όχι υποθάλτη, αυτή τη στιγμή ουσιαστικά ακυρώνει και το ποινικό κομμάτι. Διότι το σύστημα της ΕΕΠ που λειτουργούσε παράλληλα είχε κάποιον άνθρωπο που έβαζε την υπογραφή του για να ξεκινήσει η διαδικασία της συνακρόασης. Αν αυτός ο άνθρωπος θεωρείται πειθαρχικά ok, πώς θα ασκήσεις ποινική δίωξη στους πέριξ αυτού? Γιατί έχει ασκηθεί καμία ποινική δίωξη, γιατί παρακολουθείς και τώρα με ξύνετε, γιατί θα σας πω, εδώ οι παρακολουθούμενοι... Διαβάζω ότι έρχονται μέχρι και συλλήψεις. Καλά, εντάξει, εδώ οι παρακολουθούμενοι οι ίδιοι έχουν κάνει ή μηνυτήριες αναφορές, αρχηγός πολιτικού κόμματος, δεν έχει προσωποποιήσει τις ευθύνες, αρχηγός πολιτικού κόμματος που αποδεδειγμένα παρακολουθεί το... Έχει κάνει... Μάλιστα, έχει κάνει μια. Τώρα, θα το πω. Εγώ θα κολλώσω, νομίζετε. Αφού είναι πραγματικότητα. Δεν... Ο κύριος Χρυσοχοΐδης που αναλαμβάνει το Υπουργείο δεν ήταν στη λίστα Πρέταντορ? Έχω διαβάσει το όνομά του. Μάλιστα. Γιατί ο αρχηγός Γεθά δεν ήταν? Ναι, θέλω να πω, ο αρχηγός Γεθά βγαίνει στην αποστρατεία. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης αναλαμβάνει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Και δεν έχει ασκήσει ο ίδιος ποινική, δεν έχει κάνει μήνυση. Άρα για να τα λέμε όλα, ότι οι ίδιοι παρακολουθούμενοι, τι συζητάμε τώρα? Χαίρομαι πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά λέμε. Και... Άρα όλη η χώρα, θέλω να πω ότι και στους τρεις κλάδους, νομοθετικό, δικαστικό και καθαρά εκτελεστικό, υπάρχουν τεράστια κενά. Οι παρακολουθούμενοι αναλαμβάνουν υπουργεία προκειμένου τι? Να αποκαταστήσουν τη δημόσια τάξη και νόμο. Ας φροντίσουν ήδη με το παράδειγμά τους. Ναι, ακούστε τώρα μία γυριστή όμως. Και είναι πολύ ωραία η γυριστή. Εφόσον στο πειθαρχικό έλεγχο η εισαγγελέα ΕΕΠ απειλάγει, ναι, τότε πρακτικά, πειθαρχικά, δεν σημαίνει ότι έκανε σωστά τη δουλειά της. Και αν αυτό ακριβώς ισχύει, δεν σημαίνει ότι κάτι υπάρχει για αυτούς που έλεγχε? Όχι. Πώς όχι, άμα έκανε καλά τη δουλειά της. Μα δεν έκανε καλά τη δουλειά της, αυτό θέλω να σας πω. Το ότι απειλάχθη στον πειθαρχικό, τι σημαίνει? Ότι αυτός που την έκρινε έκανε σωστά τη δουλειά του? Το θέμα είναι αυτοί που έκαναν τον πειθαρχικό έλεγχο, γιατί την απέλαξαν. Εκεί βρίσκεται η ουσία. Τότε, κύριε Πικραμένα, αν τα αφισβητούμε όλα, δεν θα βγάλουμε άκρη. Κύριε Σαχίνη, το πρόβλημα δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Το πρόβλημα δεν είναι να αποφασίσω εγώ ως εισαγγελέας να παρακολουθήσω το Σαχίνη για 2 μήνες. Το πρόβλημα είναι ότι μετά το δίμηνο, μόλις τελειώσει, εμένα πρέπει ως εισαγγελέα να μου φέρουν μια αιτιολογική έκθεση που να μου τεκμηριώνει γιατί πρέπει να ανανεώσω την ακρόαση. Και μετά από 2 μήνες πάλι το ίδιο. Εδώ λοιπόν έχουμε υποθέσεις ακόμα και με αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι παρακολουθούνταν για 1,5 χρόνο, δηλαδή 6, 7, 8 ανανεώσεις.
οι οποίες ανανεώσεις γινόντουσαν στα τυφλά. Ξέρετε τι σημαίνει ανανεώνω? Σημαίνει ότι κάτι βρήκα πολύ σοβαρό, δεν έχω δέσει ακόμα την υπόθεση, σε παρακαλώ δώσε μου ακόμα 2 μήνες για να το δέσω. Αν σου δώσω εγώ ακόμα 2 μήνες και μετά τους 2 μήνες μου ξανάρθεις και πεις, ξέρεις, μου λείπει ακόμα κάτι, εδώ κάτι βρώμικο υπάρχει. Αυτό λοιπόν γινότανε για 3, 4, 5, 6 φορές. Και στο τέλος τι γινότανε? Τελείωνε η συνακρόαση και πήγαινε αρχιοθέτηση. Και πού λοιπόν είναι το μεγάλο λαβράκι που υποτίθεται ότι δικαιολογούσε η ανανέωση της συνακρόασης? Πουθενά. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αυτή λοιπόν, μα εδώ φαίνεται ότι η εισαγγελέας που απέλαξε την κυρία Βλάχου έχει αναλάβει τώρα την ΕΥΠ ως εισαγγελέας. Αυτό το θεωρείται λογικό? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Διότι από τη στιγμή που την κρίνει ότι καλώς έπραξε, γιατί και η ίδια που αναλαμβάνει τώρα δεν θα κάνει το ίδιο που έκανε η προηγούμενη? Κώστας πικραμένος, το εξαντλήσαμε και με τις παρεμβάσεις των ακροατών. Θέλω να τον ευχαριστήσω για τη σημερινή του οπτική. Θα τα ξαναπούμε μαζί του. Πάντα σχολιάζουμε τα ζητήματα της επικαιρότητας. Καλημέρα κύριε Πικραμένε, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.